Κύριε Παναγή, σας ακούμε. Έγινε ολική καταστροφή. Είμαι 58 χρονών και από αυτή την πλημμύρα δεν τη θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου. Έγινε άλλες 3-4 φορές, αλλά όχι τόσο δυνατή. Αλλά αυτά είναι και αναμογεννήτριες, γιατί είναι πλατείες επάνω. Είναι, λες, είναι πλατείες και όλο το νερό έρχεται με ορμή στην Αγία Ευφημία και μας πνίγει. Και τα δρακουμπουλάτα και η Αγία Ευφημία έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Όλο θα φτιάξουμε αντιπλημμυρικά έργα, όλο θα και θα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι. Και το άσχημο είναι αυτοί που μιλημερίσαν, είναι πάρα πολλοί κόσμος και οι μόνιμοι κάτοικοι, κάτι θα πάρουν οι άνθρωποι. Αυτοί που μένουν Αθήνα και έρχονται για 6 μήνες, για 5 μήνες ή για 3, δεν θα πάρουν δίκιο ούτε τίποτα. Αυτό που δεν είναι η κύρια κατοικία τους. Έστω να δίνανε κάποιο χαμηλότοκο δάνειο για να φτιάξουν αυτά τα σπίτια, γιατί τα έχουν φτιάξει με κόπο ο κόσμος. Παναγία μου, για πόσα σπίτια μιλάμε? Είναι πάρα πολλά. Ακόμα δεν ξέρουμε πόσα είναι το σύνολο. Δεν έχει γίνει πλήρης καταγραφή. Είναι στο Δήμο και καταγράφουν συνέχεια Επιτροπή. Μάλιστα. Αυτά είχα να πω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.